Μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, και να καλησπέρισω στο στούντιο του ITV το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Δήμαρχο Ιωαννίνων, Φίλιππο Φίλιο. Κύριε Φίλιο, καλώς ήρθατε στο ITV. Χαίρομαι που σας βλέπω στο στούντιο. Αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ πιο όμορφες. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, να ξεκινήσουμε με την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη και την κηδεία του σήμερα στο Γαλατά Χανίων. Τελικά πήγε εκεί που ήθελε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι. Θα ήθελα να πω για τον Μίκη, τον οποίο και γνωριζόμουν. Ναι. Γνωριζόσασταν με τον Μίκη. Βεβαίως. Διότι είχαμε ξεκινήσει από το 1975 την κίνηση ενότητας της αριστεράς, την ΚΕΑ. Και είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία στα Γιάννα και είχαμε συνεργαστεί βέβαια και με το Δημαρχείο με συναυλίες πολύ σημαντικές. Θυμάμαι μάλιστα και την περίφημη συναυλία με το Χατζηδάκη στη Δοδόνη με χιλιάδες κόσμο και είναι τιμημένος και με το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επιδημαρχίας δική σας, φίλιο? Όχι, όχι. Μετέπειτα. Μετέπειτα. Και νομίζω ότι η πόλη δηλαδή δεόντως τίμησε το Μίκη και το Μάνο με χρυσό μετάλλιο. Ο οποίος Μίκης είχε ζήσει εδώ σαν παιδί. Ο Μίκης... Τα είπαμε χτες με το Φιλίμωνα, θα τα θυμηθούμε. Όταν ο πατέρας του υπηρετούσε εδώ ως διοικητής Υπήρου, ναι. Ο Μίκης πήγαινε στο Καπλάνιο. Ναι, 5 έως 6 έως 7-8 χρονών και ήταν. Και ξαναήρθε άλλον ένα χρόνο μετά, αργότερα, περίπου στο 36 που τους κατήργησε ο Μεταξάς. Άρα ο Μίκης έχει θητεύσει στο σχολείο της πόλης για 2 χρόνια. Μάλιστα. Στο Καπλάνιο, μαθητής. Μάλιστα. Υπάρχουν τα στοιχεία. Θα πήγαινε μάλιστα και ζωσημαία που είχε πει ο ίδιος, αλλά δεν πρόλαβε γιατί ο πατέρας του έφυγε και ξαναγύρισαν στην Αθήνα. Ναι, νομίζω τώρα, ότι ήταν είναι απόλυτα. Σε εσάς τι αίσθηση έδινε ο Θοδωράκης, έτσι, στην προσωπική επαφή που είχατε? Κοίταξε, πώς ήταν στην ανθρώπινη επαφή? Προσωπικά όταν συζητούσες ήταν τελείως απλός άνθρωπος. Δεν φταίμε εμείς, λένε από την κυβέρνηση, παγκόσμιο το φαινόμενο. Τι να κάνουμε? Θα δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια έτσι να αντιμετωπίσει την ακρίβεια μεθαύριο. Ξέρετε, γιατί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι. Γιατί λέτε τι να κάνουμε. Έτσι λένε από την κυβέρνηση. Πολλά μπορείς να κάνεις. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, λέτε. Πολλά μπορείς να κάνεις. Τι τους απαντάς, Φίλιππα? Ακούστε. Όταν αυτή τη στιγμή οι μισθοί βρίσκονται στο κατώτατο σημείο, η ανεργία στο 16. Τώρα κλείνουν και οι τουριστικές επιχειρήσεις, θα αυξηθεί η ανεργία όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Ναι, πάντα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο κόσμος με μικρά μηνιάτικα προφανώς θα φύγει αντιμέτωπος με την αύξηση φυσικού αερίου, με το ρεύμα και με τα τρόφιμα. Λοιπόν, ένα πανάκριβο ρεύμα σε σχέση με άλλες χώρες, έτσι. 50% απάνω πήρε το ρεύμα. Μα στην Ελλάδα ένα είναι ήδη πανάκριβο. Ήδη πανάκριβο σε σχέση. Το ίντερνετ είναι πανάκριβο. Το ρεύμα είναι πανάκριβο. Ναι. Το τηλέφωνο, το κινητό είναι πανάκριβο. Όλα είναι πανάκριβα στην Ελλάδα διότι είναι 3 καρτέλ. Δεν το καταλαβαίνω. Έτσι, υπάρχουν παθογένεια. Τρεις εταιρείες είναι, έχουν συγκεντρώσει. Υπάρχουν ολιγοπόλια, έτσι. Ακριβώς, είναι ολιγοπόλια. Τι θα κάνουν? Η έτσι. Κυβέρνηση έχει ένα μεγάλο όπλο στα χέρια της. Και το όπλο λέγεται οι φόροι που επιβαρύνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς ως κυβέρνηση το χρησιμοποιήσατε αυτό? Βέβαια, εννοείται. Εννοείται ότι θα μειώσει. Αντιμετωπίσετε τα ολιγοπόλια, την ολιγοπολιακή. Εννοείται. Και το εξηγώ. Τακτική. Και το εξηγώ, ακούστε να σας πω. Υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές οι οποίες δεν λειτουργούν με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν λειτουργούν. Όπως? Οι ρυθμιστικές αρχές, όπως και στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές και στην ενέργεια, υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές. Δεν λειτουργούν. Εξάλλου είναι ξέφραγο αμπέλι δηλαδή για τις οικονομικές ελίτ. Έχουν, η Ελλάδα του Μητσοτάκη έχουν τι? Διορίσει ανθρώπους οι οποίοι είναι για να εξυπηρετούν τους ολίγους και τους κατέχοντες. Και αυτό φαίνεται και από φωτογραφίες. Και μια φορά η φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Να. Τι δουλειά είχε ο Μαρινάκης πίσω από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία μέσα στη Μητρόπολη στην νεκρόσιμη ακολουθία του Μίκη, του Θεοδωράκη. Τι δουλειά έχει ο Μαρινάκης πίσω από τον Πρωθυπουργό? Δεν κατάλαβα. Τι είναι δηλαδή? Είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού. Να. Και... και ο πατέρας ένας παράγοντας... Πασαβέροφ, τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Και ένας παράγοντας των μίντια, ένας μηντιακός παράγοντας. Και... μπορεί να είναι και φίλος του Θεοδωράκη. Ακούστε τώρα. Αυτά αν είναι φίλος του Θεοδωράκη να πας στην Κρήτη, να πας εκεί στην εκκλησιά που τον κηδέψανε. Τι λέει αυτή η παρουσία για εσάς? Αυτή η παρουσία λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν υπολογίζουν κανέναν. Ξέρουμε τη γνωστή δήλωση του εφοπλιστή Λασκαρίδη, που τον Πρωθυπουργό τον έχω χεσμένο.
Έτσι. Έτσι το έχει πει. Τι τον κάνουμε, λέει τον Πρωθυπουργό, τι μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά μοίραζε παγουρίνια στα σχολεία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δείχνουν τη διαπλοκή η οποία υπάρχει, δείχνουν ότι οι πολιτικοί κρέμονται από τους επιχειρηματίες. Μην γελιόμαστε όμως, αυτό συμβαίνει παντού στις δυτικές κοινωνίες, κύριε Φίλιο. Κακό συμβαίνει. Συμβαίνει παντού. Τώρα, αν συμβαίνει εξόφθαλμα. Και τι πρέπει να κάνω, δηλαδή. Εγώ πρέπει να πω, αφού συμβαίνει παντού, ας το κάνουμε κι εμείς. Όχι, εγώ λέω να μην το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει όπλο η κυβέρνηση στα χέρια της την υπερφορολόγηση. Και η υπερφορολόγηση των καυσίμων και της ενέργειας, εάν ακριβένει το προϊόν, μειώνεται η κατανάλωση. Άρα μειώνεται και η ίσπραξη του φόρου. Την κυβέρνηση τη συμφέρει να μειώσει το φόρο, άρα να μειωθεί η τιμή του προϊόντος, με αποτέλεσμα να υπάρχει κατανάλωση όπου θα ξαναεισπράξει τον φόρο. Αυτό το απλό δεν θέλουν να το κάνουν. Τώρα, αυτή η απόλυτη χειραγώγηση για την οποία μιλήσατε, κύριε Φίλιο, των οικονομικών ελίτ πάνω στην πολιτική εξουσία εδώ στη χώρα, φάνηκε και στον ανασχηματισμό. Εκτιμάτε, στον πρόσφατο ανασχηματισμό. Όταν δύο μέρες πριν τον ανασχηματισμό, τα μεγάλα μηντιακά συγκροτήματα διαγωνίζονται, σκοτώνονται, βρίζονται ποιος θα είναι υπουργός, παραδείγματος χάρη, στο δημόσιας τάξης. Κάτι συμβαίνει, αδερφέ. Δεν μπορεί να είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Ας το κάνουν πιο διακριτικά τουλάχιστον. Ούτε αυτό δεν κάνουν, διότι δεν φοβούνται τίποτα. Μάλιστα. Δεν τους νοιάζει. Πότε φοβήθηκαν? Όταν ήταν να πληρώσουν τις άδειες των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών. Και τι κάνανε στη συνέχεια? Βάλανε το Μητσοτάκη να τους τα διαγράψει. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που συμβαίνει στα κανάλια τα κεντρικά, έχετε δίκιο σε αυτό, αυτό που συμβαίνει με την κυβέρνηση και το ότι δεν γίνεται δημοσιογραφία κριτικής απέναντι στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, πώς το εξηγείτε αυτό? Αυτό πρέπει να προβληματίσει τις δικές σας ενώσεις των δημοσιογράφων. Εγώ το εξηγώ απλά ότι υπάρχουν υπόγειες καλωδιώσεις, συνεννοήσεις και χρήμα. Εντάξει, πάντα υπήρχε αυτό. Τώρα τι συμβαίνει τώρα? Όχι, δεν υπάρχει κάτι... και επίσημα. Ο Πέτσας μοίρασε επίσημα τα λεφτά. Δεν τα μοίρασε ανεπίσημα, δεν τα έβαλε από κάτω από το χαλί. Τα μοίρασε επίσημα. Ο Πέτσας είπε: έπρεπε να δώσετε φέτος, δώσει 30 εκατομμύρια. Πόσα πρέπει να δώσετε? 5, 7, 15, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα δώσετε. Χαλάλι σας. Αυτά πλέον είναι φανερά. Εξού και η πτώση η μεγάλη που έχουν οι μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί. Σε θέαση. Να ξαναγυρίσουμε στον ανασχηματισμό. Ανασχηματισμός. Πώς είδατε την περίπτωση Αποστολάκη? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω για τον Αποστολάκη. Εγώ τον ανασχηματισμό τον βλέπω στη δημοσκόπηση που κάνει προράτα μετά, όπου πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων το θεωρεί αστείο το ανασχηματισμό. Ότι δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Τον Αποστολάκη πήγαν να τον παγιδέψουν, να τον βάλουν στο Υπουργείο χωρίς να έχουν κάνει συνεννόηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δύο φορές μέχρι τώρα πρότεινε και στη φάση της πανδημίας και στη φάση για τις φωτιές και στη φάση για το ελάχιστη βάση εισαγωγής, πρότεινε να υπάρχουν υπουργοί κοινής εμπιστοσύνης. Δείξαμε δηλαδή ως κόμμα πάρα πολύ καλή διάθεση σε δύο πολύ δύσκολα ζητήματα. Και προφανώς κανένας δεν τα αποδέχτηκε. Ξαφνικά ο Μητσοτάκης. Συνένεση με τον Αποστολάκη, γιατί δεν την αποδεχτήκατε? Συγγνώμη, αυτό λέει πότε μας την κάναν την πρόταση? Ναι. Ποτέ δεν την κάναν. Στον Αποστολάκη κάναν την πρόταση. Ο διευθυντής του γραφείου του Μητσοτάκη, ο Δημητριάδης, ο αδειψιός του, πήρε τον διευθυντή, ας το πούμε, του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα την τελευταία στιγμή, ναι, στο παραδείο λεπτά, και του είπε να συνοηθούμε. Τι να συνοηθούμε? Έτσι γίνονται συνεννοήσεις. Εκεί ο Τσίπρας, κάνοντας κάποιες κινήσεις πολιτικές, παρασκηνιακές, γλίτωσε μια μεγάλη ήττα. Γιατί αν ο Αποστολάκης γινόταν τελικά υπουργός, θα ήταν μια μεγάλη νίκη του Μητσοτάκη. Και το ανέτρεψε αυτό ο Τσίπρας παρασκηνιακά. Ο Αποστολάκης είχε ειδοποιήσει τον Τσίπρα. Μάλιστα. Ο Τσίπρας είχε ειδοποιήσει τον Αποστολάκη και του είχε πει. Στο παραπέντε γλιτώσατε μια μεγάλη ήττα. Και ο Τσίπρας προσωπικά, και μια προσωπική ήττα. Λοιπόν, ο Τσίπρας ήταν σε συνεννόηση με τον Αποστολάκη. Μάλιστα. Του είπε: μην το κάνεις. Αν θέλουν συνεννόηση, να έρθουν να συνοηθούμε. Ο Αποστολάκης συνεργάζεται με τον Τσίπρα.
Έτσι, όπως τουλάχιστον καταρχήν δεν προέρχεται το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, ούτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Έτσι. Όχι. Αλλά προερχόταν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, της Σοσιαλδημοκρατίας, χωρίς ποτέ να έχει ενεργό πολιτική δράση. Ναι, και είναι στενός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Τον έχει ο Τσίπρας στα αμυντικά. Πέρα από υπουργός του, εντάξει. Προφανώς. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό λοιπόν φανερά, εμείς παλιότερα είχαμε προτείνει και τη Λινού, την καθηγήτρια της επιδημιολογίας, διότι ο Τσόδρας έχει αποδειχθεί πλέον ότι άλλα έλεγε μέσα, άλλα έλεγε στο Μητσοτάκη απ' έξω, άλλες αποφάσεις έπαιρνε ο Μητσοτάκης, άλλες προτάσεις έκανε η Επιτροπή Πυρογνωμόνων. Αυτά έχουν φανερωθεί πλέον, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι μυστικά. Πήγατε στην πανδημία, εκεί θα πηγαίναμε, αφού πείσατε και τον Πολάκη να εμβολιαστεί, τώρα είστε μια χαρά, έτσι. Πολάκης έπρεπε να έχει εμβολιαστεί εδώ και καιρό. Είναι Τελεία. Πολύ σωστό, μαζί σας. Μάλιστα. Έληξε. Έπρεπε να έχει εμβολιαστεί εδώ και καιρό. Δεν εξηγείται ένας ευφυής και καλός γιατρός όπως ο Πολάκης. Και άριστος φοιτητής μάλιστα ήταν, να. Δεν εξηγείται να γίνεται αυτή η φασαρία γύρω από το όνομά του. Πίστηκε, πιέστηκε, πίστηκε. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ δεν είμαι στα παρασκήνια ούτε και με ενδιαφέρει, αλλά έπρεπε να έχει εμβολιαστεί εδώ και καιρό. Σας θυμά αυτό που λέτε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πανδημία. Τι λέτε εσείς. Η πανδημία παραμένει μια σοβαρή απειλή για όλο τον πλανήτη και για την Ελλάδα. Η πανδημία με τις μεταλλάξεις της, υπάρχει πάντα ο φόβος να σου βγει και κάποιος στέλεχος το οποίο δεν το πιάνουν τα εμβόλια. Μέχρι σήμερα τα στελέχη τα πιάνουν τα εμβόλια. Η εμπειρία όμως που έχουμε αποκτήσει παγκόσμια από την πανδημία, από την αντιμετώπιση του κορονοϊού, από τα εμβόλια τα οποία δεν είναι καμία καινούργια τεχνολογία. Αυτό το παραμύθι που το mRNA το ανακαλύψαμε το 2021 είναι παραμύθι. Έτσι. Το mRNA δουλεύεται από το 1985. Mm-hmm. Από το 1985 και έχει κατοχυρωθεί ως σοβαρή πατέντα για την παραγωγή εμβολίων. Το mRNA είναι μια τεχνική την οποία χρησιμοποιούμε και στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Αυτό που λένε σήμερα ο κόσμος παίρνει το ειδικό φάρμακο και δεν του κάνουν χημειοθεραπείες, δεν του κάνουν ακτινοβολίες, αλλά του δίνουν. Αυτά που του δίνουν είναι φάρμακα με mRNA σύστημα, ας το πούμε έτσι, μέθοδο, για να πηγαίνει να χτυπάει τον όγκο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Άρα η συσσωρευμένη εμπειρία, τα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν, τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαστήρια που δούλεψαν, έχουν αποκομίσει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα να έχει κάπως ηρεμήσει. Βέβαια, η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο ήπια, αλλά πιο μεταδοτική. Mm-hmm. Όμως εμφανίζονται και άλλες μεταλλάξεις και κανένας δεν ξέρει τι άλλο μπορεί να εμφανιστεί. Άρα λοιπόν η σύστασή μου είναι ο κόσμος να εμβολιάζεται. Να μην φοβάται. Με τους υγειονομικούς που δεν εμβολιάζονται έχουμε αναστολές. Εσείς διαφωνείτε. Είναι λάθος. Συμφωνείτε με τις αναστολές. Γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνείτε. Όχι, με τις αναστολές και την υποχρεωτικότητα. Κοιτάξτε. Δεν μπορείς να εκδικήσεις κάποιον γιατί έχει ένα φόβο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να στέλνεις κάποιον. Τι να τον κάνεις ένα γιατρό τώρα που δεν θέλει να εμβολιαστεί, επειδή έχει μια φοβία. Θα τον πάρεις και θα τον μετατάξεις σε μια υπηρεσία. Μάλιστα. Στην οποία θα είναι εξουδετερωμένος και ακίνδυνος. Να. Δεν πετάς στον δρόμο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο τσάκ έφτασε να καταρρεύσει. Οι μονάδες, οι ΜΕΘ, δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, πάρα πολλές. Και δυστυχώς χάσαμε κόσμο από έλλειμμα προσωπικού και από έλλειμμα μηχανισμών. Η ίδια η Αγγελοπούλου είπε ότι εγώ τις 20 μονάδες με τις οποίες δωρήσαμε από την Επιτροπή για τα 200 χρόνια δεν λειτουργούν. Μάλιστα, επομένως, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα σύστημα το οποίο καλύπτει το σύμπαν του κόσμου. Όχι μόνο τον κάθε Έλληνα, κάθε έναν που πατάει ελληνική γη. Είναι από τα καλά συστήματα. Με δυσκολίες, με αδυναμίες κλπ. Έχει αδυναμίες, καλό επίπεδο. Καλό επίπεδο ιατρικού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα και ιδιωτών και δημοσίου. Εξαιρετικό είναι το δυναμικό μας, γιατί ήταν καλές ιατρικές σχολές. Γι' αυτό και ήταν δύσκολη σχολή και δύσκολη να μπεις και δύσκολη να αποφοιτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Το βλέπουν σαν ευκαιρία. Ο Πλεύρης, ο δικηγόρος Πλεύρης, διώχνει τον γιατρό Κικίλια από το Υπουργείο Υγείας και τον πας του τουρισμού
Και βάζει στο δικηγόρο πλεύρη. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση τώρα. Πρέπει να είναι γιατρός ο υπουργός υγείας. Υποχρεωτικά όχι. Πρέπει να είναι δικηγόρος ο υπουργός δικαιοσύνης. Δεν είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι μάνατζερ καλός. Όταν λες ως κυβέρνηση ότι εγώ επέτυχα στην πανδημία, δεν τον αλλάζει τον υπουργό. Το ότι τον αλλάζει δεν σημαίνει ομολογία αποτυχίας. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Πάντως δεν είναι φυσιολογικό. Στα δικά σας. Δεν είναι φυσιολογικό. Δικό σας όταν λες ότι εγώ επέτυχα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν αλλάζει τον υπουργό. Ο οποίος μάλιστα έπαιρνε και υψηλή βαθμολογία. Ναι. Και ο Ξανθός και ο Κικίλιας παίρνουν. Και από τα δύο κόμματα παίρνουν υψηλή βαθμολογία οι δύο. Κουράστηκε, πήγε στον τουρισμό ο Κικίλιας. Τον βάζει στον τουρισμό. Ήθελε να πάει στον τουρισμό. Ακούστε και τι βάζει τον πλεύρη. Τον βάζει τον πλεύρη γιατί θέλει να ιδιωτικοποιήσει μεγάλο κομμάτι του ΕΣΥ. Και επειδή πλεύρης, Βορύδης. Και βάζει έναν κίλερ. Ναι, βάζει έναν κίλερ. Πολιτικό κίλερ. Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος, αυτοί είναι όλοι κίλερ. Μάλιστα. Χρησιμοποίησε ακούω το Χρυσοχοίδη ως killer και τον έδιωξε. Ναι. Τι γίνεται τώρα, σε ποια φάση βρισκόμαστε στο πολιτικό σκηνικό, γιατί η διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι μεγάλη. Χάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν κερδίζει αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζεται η φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ποσοστό αυτής της φθοράς πηγαίνει ένα 20% στο ΣΥΡΙΖΑ και το 80% ξαναπάει στο δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τώρα αυτό, με αυτά που περιγράφετε εσείς, δεν θα έπρεπε να κερδίζετε πολύ περισσότερο και να φτύρετε πολύ περισσότερο κοινό. Αυτό το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα μιας πλέον της δεκαετίας, 15ετίας απώλειας της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού στα πολιτικά σχήματα και στις πολιτικές δυνάμεις. Η απόδειξη είναι και οι περσινές εκλογές, που η αποχή ήταν 50%. Είναι τρομερό δηλαδή. Εντάξει, ναι, ναι. Πάμε, από 40, πάμε σε 45. Αμερικανοποίηση ακριβώς της πραγματικότητας, της εκλογικής πραγματικότητάς μας. Οι νέοι άνθρωποι που κυρίως απέχουν και οι οποίοι κυρίως αντιδρούν πιο προοδευτικά, απόδειξη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις νέες ηλικίες παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά, πρέπει να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι το μέλλον τους ανήκει και ότι θα πρέπει να γίνουν ενεργοί πολίτες. Όμως, ξέρετε τι λένε, κύριε Φίλιππ, το ξέρετε καλά. Οι νέοι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Οι πολιτικοί δεν αλλάζουν την πραγματικότητα. Ναι. Γιατί είναι διεφθαρμένοι, γιατί δεν τους ενδιαφέρει παρά μόνο η πάρτη τους. Όλοι αλλάζουν. Έχετε βγάλει κακό όνομα οι πολιτικοί. Και οι δημοσιογράφοι, αλλά τώρα μιλάμε για τους πολιτικούς. Όλοι αλλάζουν εάν φύγεις από τον καναπέ Σωστό. Και αρχίσεις να σχολιέσαι έστω και λίγο Σωστό. Στη γειτονιά σου, στο σύλλογό σου. Έστω και λίγο. Σωστό, σωστό είναι. Κοιτάξτε τώρα, να πω ένα Μαζί παράδειγμα. Σας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη λίμνη και όλοι λένε η λίμνη είναι καθαρή. Δεν θα κάτσω να λύσω τώρα. Έχει μια διάβγεια του νερού κλπ. Ναι. Εμείς ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Έγιναν αυτά που έγιναν. Εδώ λοιπόν για τη λίμνη, πόσα χρόνια μιλάμε ότι η λίμνη πρέπει να καθαριστεί, να βοηθηθεί. Ναι. Πάνω από 40 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λέω. Πρέπει να γίνει κίνημα αυτό. Πρέπει να βγει οι νέοι να το υποστηρίξουν. Έτσι, εγώ ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Εγώ Σωστό, δεν μαζί σας, μαζί σας. Τώρα, ούτε έχετε κι άλλα να κάνετε, αλλά μαζί σας. Πρέπει να σηκωθεί κανείς από τον καναπέ. Γιατί μια Σωστό. Χαρά είμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα κίνημα. Σωστό. Για κοιτάξτε γιατί τώρα τη γυάλινη σφαίρα σας και πείτε μου, πότε θα γίνουν εκλογές. Ή το Μάρτιο ή στο τέλος της τετραετίας. Ή το Μάρτιο του 2022, όχι φθινόπωρο. Όχι. Ή Μάρτι θα γίνουν, γιατί θέλω αυτή το σκεπτικό τη στιγμή, τώρα. Το σκεπτικό. Εγώ διαισθάνομαι ότι πηγαίνουν για Μάρτιο. Ναι. Για με ποιο είναι το σκεπτικό, ποιο το σκεπτικό. Θα σας πω, θέλω να βγάλουν τώρα στη ΔΕΘ κάποιες ανακοινώσεις. Ναι. Για το Θεαθήνη θα είναι. Θα εφαρμόσουν κάποια. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν. Έχουν προβλήματα με. Ψηφίσαν την αστυνομία στα πανεπιστήμια και δεν την εφαρμόζουν. Έκαναν προσλήψεις. Σας το είχα πει εδώ, δεν θα εφαρμοστεί. Έτσι. Λοιπόν, ψηφίζουν νόμους για τα εργασιακά, δεν μπορούν να βάλουν το ΕΦΚΑ να λειτουργήσει. Ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα δισεκατομμύριο μέσα. Δηλαδή, παραδώσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ έναν ΕΦΚΑ που δεν χρώσταγε πουθενά. Δηλαδή, τι θα γίνει τους επόμενους μήνες που θα οδηγήσει θα το Μητσοτάκη σε εκλογές. Θα προσπαθήσουν να διορθώσουν την κατάσταση ναι. και να ξαναταΐσουν, πώς να το πούμε, ναι. φαγητό παλιό από ναι. το ψυγείο, ναι. τους οπαδούς τους. Προσπαθούν να διαχειριστούν αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά αυτοί ξεφεύγουν ακροδεξιά. Αυτοί πάνε στο πελατολόγιο του Βελόπουλου και ναι. του Κασιδιάρη. Υπάρχει γι' αυτό υπουργοποιούν τρεις ακροδεξιούς από το Λάος, Βορύδη, Γεωργιάδη
πλεύρη για να συγκρατήσουν αυτό το κομμάτι της δεξιάς που φεύγει από το Μητσοτάκη και τραβιέται πιο δεξιά. Αυτό κάνω. Μάλιστα. Υποψήφιος θα είστε εσείς βουλευτής? Γιατί ακούω πολύ κόσμο έξω, μου λένε ο Φίλιππας θα μπορούσε κεντρική πολιτική σκηνή. Μπορεί. Ακούστε να σας πω, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μαγαζί παραγόντων. Εντάξει. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, να λες πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όργανα, έχει διαδικασίες, έχει τα πάντα, τα οποία θα λειτουργήσουν στην ώρα τους και θα αποδώσουν. Κάποιοι σύντροφοί σας στο ψηφοδέλτιο φοβούνται το Φίλιο. Σας φοβούνται. Εντάξει. Γιατί έχετε μια βάση, κύριε Φίλιο. Έχετε μια δυναμική βάση. Ακόμη εδώ, είναι εδώ. Όταν σχεδόν 40 χρόνια μετέχεις στα κοινά μιας πόλης και μιας περιοχής, έτσι, και ας το πούμε οι τρεις θητείες στο Δημαρχείο, και όχι μόνο στο Δημαρχείο, και σε ένα σωρό συλλόγους και φορείς έχουν δώσει μια απόδοση, προφανώς και έχεις μια κοινωνική ομάδα ευρεία, η οποία σε αποδέχεται και σε αναγνωρίζει. Άρα από αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να είμαι και υποψήφιος. Δεν το ξέρω. Πολύ ωραία. Θα το δούμε αυτό την κατάλληλη στιγμή. Δύο σχόλια θέλω. Ένα για τη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων και ένα για την Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου. Αν μπορείτε να τους βαθμολογήσετε. Πρώτα το Μωυσή Ελισάφ. Καλά, πολύ καλά. Μέτρια. Δύο χρόνια έχει ο Μωυσής Ελισάφ, δήμαρχος της πόλης. Πώς θα πάει, καλά? Ακούστε να σας πω. Εγώ αυτό το οποίο διαισθάνομαι, γιατί δεν έχω ούτε μετρήσεις, κάνω ούτε δημοσκοπήσεις. Αίσθηση, ναι. Αυτό το οποίο διαισθάνομαι είναι ότι ο Ελισάφ δεν έχει κανένα τρομακτικό ποσοστό αποδοχής, έχει όμως ποσοστό αποδοχής ψηλότερο από αυτό που πήρε στις εκλογές. Από το 23 που είχε πάρει, ναι, έχει παραπάνω. Όχι πολύ, 25, 26, 27, εκεί. Εκείνο που βλέπω όμως είναι ότι Μπέγκας και Καλογιάννη δεν έχουν ψηλό ποσοστό αποδοχής. Αυτό βλέπω εγώ. Είναι χαμηλότερα από τις εκλογές του Δήμου. Σαφώς. Είναι χαμηλότερα από τα νούμερα που είχαν πάρει. Είναι χαμηλότερα και από τον Ελισάφ. Αυτές θα είναι οι υποψηφιότητες οι δυνατές. Ελισάφ, Μπέγκας, Καλογιάννη, όπως είπατε. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι. Τώρα ο Ελισάφ θα είναι μαζί με τον Νίκο Κόντα, βέβαια, και τον Άρη Μπαρτζόκα, όπως όλα δείχνουν. Νομίζω ότι θα ξανακατέβει ο Κόντας για δήμαρχος. Αλλά μαζί, θα είναι μαζί με τον Ελισάφ. Ναι, πολύ πιθανό να είναι δημοτικό σύμβουλο. Δεν ξέρω, εγώ δεν κουβεντιάζω τέτοια θέματα. Πώς αίσθηση τώρα, εσείς είστε εμπειρότατος. Αλλά μην αποκλείουμε και εκπλήξεις. Δηλαδή, και δεν εννοώ τον εαυτό μου. Γιατί μπορεί κάποιοι πράγματι να μας παρεξηγήσουν. Εκπλήξεις δυνατές, δυναμικές. Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μου για παράδειγμα. Άμα ήταν να το πω, δεν θα το έλεγα για έκπληξη. Έκπληξη ήταν αυτή στην ώρα τη. Εντάξει, οκ. Το αφήνω ανοιχτό. Ωραία. Περιφέρεια Ηπείρου. Εδώ ο Κακριμάρης θα πάει πολύ καλά. Καλά. Ακούστε. Μέτρια. Ακούστε να σας πω. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ένα πρόβλημα. Η αντιπολίτευση και ένα πρόβλημα η συμπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει το πρόβλημα ότι ασχολείται με θέματα καθημερινότητας και όχι με πολιτική αντιπαράθεση σε σοβαρά ζητήματα με τον Αλέκο τον Κακριμάνη. Ο Αλέκος ο Κακριμάνης, απ' την άλλη, επειδή δεν αισθάνεται να πιέζεται και να κινδυνεύει από κανέναν, έχει αναπτύξει μια τελείως προσωπική πολιτική, ταχείας επέμβασης θα την έλεγα, αλλά έχουμε χάσει μερικά σοβαρά ζητήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν πολιτικά. Δηλαδή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι επαρχίες, οι παλιές που λέγαμε, έτσι, Φιλιάτες, Πογόνη, Κόνιτσα, Ζαγόρι, δεν υπάρχουν. Έχουν εξανεμιστεί οι κάτοικοι, δεν υπάρχει παραγωγική βάση, κλείσαν τα σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα. Μένουν δηλαδή το χειμώνα κάτοικοι ροντάκια. Και τι μπορεί να κάνει στην πράξη τώρα ο Κακριμάνης ή η περιφέρεια, τι μπορεί ακούστε, να κάνει. Ακούστε, ναι. Ακούστε, εκεί ανάπτυξη πρέπει να σχεδιάσεις και να αναπτύξεις ειδικά προγράμματα. Μάλιστα. Και να τα απαιτήσεις από την κυβέρνηση. Πράγμα και να απευθυνθείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξεις την εγκατάσταση νέων ανθρώπων και να αναζωογονήσεις, διότι οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες να παράγουν εξαιρετικά προϊόντα και κυρίως στα τρόφιμα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η Κόνιτσα είναι κάτω από 1.000 κάτοικοι. Ξέρετε το Πογόνι, δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τον Παρακάλαβο με πάνω από 300 κατοίκους. Δηλαδή τι έχει το καλπάκι, έχει τώρα Παρακάλαβος και τα Δουλειανά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Φίλιππε. Άρα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Αυτά πρέπει να τα δουν με προσοχή και επανέρχομαι και τελευταίο και κλείνω. Το θέμα της λίμνης
Δεν είναι υπόθεση δικιά μου στον φορέα, ούτε των μελών διοικητικού συμβουλίου. Σε καλή κατάσταση είναι η Λίμνη, πράγματι. Σε καλή κατάσταση. Είπαμε, ξέρουμε τους λόγους, θα έρθει κάποια ώρα. Ποιοι είναι οι λόγοι, έτσι, επιγραμματικά. Επιγραμματικά είναι πρώτον ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιτήρηση οργανικού υλικού να μην πέφτει μέσα στη λίμνη. Μάλιστα. Εννοούμε κουπρέα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε το νερό, τη στάθμη του κτλ. Μας επέτρεψε να αναπτυχθεί πάρα πολύ υδρόβια βλάστηση, η οποία οξυγόνωσε και καθάρισε τη λίμνη. Μάλιστα. Καλό, και πολύ. Ο τρίτος λόγος είναι ότι ολοκληρώθηκαν πάρα πολλές μελέτες από το φορέα, οι οποίες πλέον μας δίνουν σωστές επιστημονικές κατευθύνσεις και έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Για τη λίμνη. Ωραία. Με απλά λόγια είναι αυτό το πακέτο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλιο. Και εγώ. Συζητήσεις μαζί σας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο στούντιο. Καλό καλά. Βράδυ στους τηλεθεατές μας. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού σε Εύβοια, Ηλία, Αττική και αλλού κατέστρεψαν τεράστιες δασικές εκτάσεις αλλά και περιουσίες, όπως είναι γνωστό σε όλους.